Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ξανά μαζί μας τη δόκτωρα Μαριάννα Παφίτη, η οποία είναι φίλη και συνεργάτης εδώ στο κανάλι. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά θα τις κάνω σε περίπτωση που έχει κόσμο που δεν έτυχε να δει τις προηγούμενες συνεντεύξεις ή podcast ή συζητήσεις που κάναμε με τη Μαριάννα. Η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη είναι φιλόλογος, είναι λογοτέχνης, είναι συγγραφέας θεατρικών κειμένων, ερμηνεύει ίδια θεατρικά κείμενα και είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Μαριάννα μου, καλώς όρισες για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Καλησπέρα, Τέκλα μου, και σε ευχαριστώ πολύ και είμαι χαρούμενη που είμαι μαζί σου. Αλήθεια, σήμερα είμαι ειδικά πολύ χαρούμενη. Και εγώ είμαι πάντοτε χαρούμενη να είσαι εδώ μαζί μας, Μαριάννα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που έχουν πάντα να πούν κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ποτέ καμία συζήτηση που κάνουμε μαζί δεν είναι ασήμαντη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οι συζητήσεις οι ωραίες προκύπτουν εξαιτίας των συνομιλητών. Οπότε για να έχουμε ωραία συζήτηση σημαίνει ότι και οι δύο συνομιλητρίες έχουν κάτι να πούν και χτίζουν μαζί. Βεβαίως. Λοιπόν, θα μοιραστώ τώρα στην οθόνη μας την πρόσκληση για την καινούργια εκδήλωση που κάνει η Νεόφυτος. Mm-hmm. Όφυτος είναι η οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας, της οποίας ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος είναι η Μαριάννα. Και όπως βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, εσύ Μαριάννα μου δεν το βλέπεις, το βλέπεις που έχω την προσκλήση. Όχι, αλλά δεν μοιράζει. Λοιπόν, Μαριάννα μου, όπως βλέπεις την οθόνη σου και οι φίλοι που παρακολουθούν το βίντεο, είναι η πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Dystopia Inferno», η οποία είναι μια θεατρική παράσταση που έχεις γράψει εσύ και τη σκηνοθετεί ο αγαπημένος ο Λούκας ο Ιωάννου. Έχει πρωτότυπη μουσική από τον Ιωάννη Σχίζα. Ηχογράφηση και παραγωγή ήχου είναι από το Veraman Studio και το Χρήστον Γκρασίδη. Θα υπάρχει διερμηνία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα από την Παναγιώτα Θεμιστοκλέους. Η παράσταση θα έχει διάρκεια 50 λεπτά. Θα είναι την 1η Οκτωβρίου 2022, Σάββατο, στις 8.30. Εγώ το έχω συμβεί, μου θα είμαι εκεί παρούσα, στο Θέατρο Δέντρο. Ναι. Το οποίο είναι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, το οποίο είναι στην Διεύθυνση Ενότητος 44 Λευκοσία. Είναι εκεί που ήταν Μαριάννα, είναι το Θέατρο Δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην βιομηχανική περιοχή του Σοπάζ. Ναι, είναι μπράβο. Στην Οδόν Ενότητος 44 στη Λευκοσία. Ναι. Η παράσταση θα έχει διάρκεια 50 λεπτά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη κράτηση θέσεων. Στα τηλέφωνα 99-58-23-87 και 97-79-31-88. Εξάλλου οι φίλοι μπορούν να δουν τα τηλέφωνα πάνω στην πρόσκληση που μοιραζόμαστε την οθόνη μας τώρα και τη δείχνει. Θέλω να μας μιλήσεις, Μαριάννα μου, και για την παράσταση Dystopia Inferno και όλα τα μηνύματα που θέλεις να περάσεις για ακόμη μια φορά στο κυπριακό κοινό, αλλά και στις αρχές. Σ' ακούω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να σου πω ότι παρότι περιβάλλομαι από εξαιρετικούς καλλιτέχνες, δεν θεωρώ ότι εγώ ίδια είμαι καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι ανήκω στον χώρο του art activism, του ακτιβισμού μέσω της τέχνης, και ότι η δική μου η συμβολή και δημιουργία εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Η παρουσία μου... Υπάρχει όμως η τέχνη στρατευμένη, η οποία δεν είναι κάτι κακό να είναι στρατευμένη τέχνη. Η δική σου τέχνη είναι στρατευμένη στην υπηρεσία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Φυσικά χρειάζεται έτσι μια ευρύτερη ευαισθησία και παιδεία για να το αντιληφθείς. Αλλιώς απολαμβάνεις την παράσταση όπως όλες τις υπόλοιπες, γιατί είναι μια παράσταση και αυτή.
Το θέμα είναι τα μηνύματα που θα ήθελα εγώ να αντιληφθούν. Ότι είσαι πολύ ταπεινή σε σχέση με τον εαυτό σου, επειδή σε έχω παρακολουθήσει ξανά σε παραστάσεις, είσαι όντως ερμηνευτριά και δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεις σε θέατρο. Όχι. Το κάνεις από τα φοιτητικά σου χρόνια, από το πρώτο πτυχίο. Τα 18. Α, είδες. Ναι. Και από τα 18, ναι, στα 19 δεν κλήθηκα να πάρω μια μεγάλη αποφασή αν θα ακολουθούσε επαγγελματικά τη θεατρική σκηνή ή την φιλολογική και ευτυχώς και λειτουργήσα με σύνεση γιατί φαίνεται ένιωθα, έχω ένα γερό ένστικτο για τα πράγματα ότι έπρεπε να παραμείνω στο επάγγελμα που επέλεξα για όλους τους λόγους σήμερα. Ακόμα όμως και για αυτούς, γιατί αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν είχα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Έχεις και διδακτορικό τίτλο, δεν είσαι μια απλή φιλολόγος, έχεις και διδακτορικό. Το τι θέμα το είπες το μια απλή φιλολόγος, γιατί είμαστε τόσο στενόμυαλη κοινωνία που νομίζουμε ότι η φιλολογία σε επίπεδο ακαδημαϊκό και σε επίπεδο διδακτορικού παραμένει στην εξαγωγή κεντρικών μηνυμάτων και στον εκθιασμό των κειμένων κτλ. Ενώ εγώ θεωρώ ότι είχα την ευκαιρία και την τύχη να έρθω αντιμέτωπη με τον πολιτισμό της ανθρωπότητας όλης, από βαθυτά των χρόνων μέχρι σήμερα και να ανοίξει λίγο όσο γίνεται το μυαλουδάκι μου έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω. Φυσικά, τα πράγματα. Εδώ να τονίσω ότι δεν είναι κακό κάποια κοπέλα ή κάποιος άνδρας να είναι απλή φιλολόγη και εγώ μια απλή ψυχολόγος είμαι. Απλώς τονίζω. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα για την πρόσληψή μου σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ως φιλολόγου. Εννοούσα ότι και για το απλή φιλόλογος. Δεν είναι μόνον αυτόν. Έχουμε στο μυαλό παροχημένες καταστάσεις του παρελθόντος. Ούτε οι φιλόλογοι σήμερα που τελειώνουν το πτυχίο το πρώτο είναι φιλόλογοι όπως τους έχουμε στο μυαλό μας από το 80. Έχουν άλλα εργαλεία πλέον, πολύ προωθημένα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, ακούστηκε και λίγο ελιτίστικο το αποστήριο. Όχι, από μένα ακούστηκε ότι ήταν υποτιμητικό. Εγώ θεωρώ ότι η φιλολογία είναι η πύλη για την έναρξη ανθρωπιστικών σπουδών. Mm-hmm. Ανθρωπιστικές σπουδές καθορίζουν συνειδήσεις και καθορίζουν κοινωνίες ολόκληρες και την πνευματική μας εξέλιξη. Δεν τους υποτιμούμε, δεν τις υποτιμούμε τις φιλολόγους, τους φιλολόγους σε καμία περίπτωση. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολη είναι η δουλειά ενός, από δεύτερο χέρι λόγω της μητέρας μου, πόσο δύσκολη είναι η δουλειά ενός φιλολόγου και μάλιστα ενός φιλολόγου ο οποίος έχει και φιλότιμο και θέλει να κάνει ορθά τη δουλειά του και θέλει να επηρεάσει ουσιαστικά τα παιδιά και όχι μόνο σε επίπεδο γραμματικής και σύνταξης. Ακριβώς. Είναι σφαιρικότερη η δουλειά μας. Και ναι, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και τους εκπαιδευτικούς μας, διότι το έργο που προσφέρουν είναι πράγματι. Πώς να το πω, ιδίως στην εποχή μας με όλη την κρίση που περνάμε, οι δάσκαλοι μας γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί μας γενικότερα, εάν δεν επενδύσουμε και αν δεν βασιστούμε σε αυτούς, δεν ξέρω σε ποιους θα βασιστούμε για να βγάλουμε όσο γίνεται πιο υγιή παιδιά στον κόσμο. Δηλαδή σε αυτόν είμαι κάθετη και αν υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις να βρούμε τρόπο να τις απομακρύνουμε και τέλος. Όχι να παίρνουμε, πώς θα το πω, να μιλάμε ας πούμε, και να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί έχω επαφή με πάρα πολύ κόσμο από τον εκπαιδευτικό χώρο και αντιλαμβάνομαι την υπέρβαση που κάνουν οι άνθρωποι για να ανταποκριθούν στα πολύ δύσκολα αιτήματα της εποχής. Εγώ απλώς τόνισα το γεγονός ότι έχεις αποκτήσει και διδακτορικό τίτλο για να αναγνωρίσεις είσαι και παρόλο που δεν ταλαιπωρείς εδώ και πλέον, εδώ και 20 χρόνια πλέον από την ασθένεια της καταπλάκας κλίνησης, εξακολουθείς να εξελίσσεσαι και να προσπαθείς να εξελίξεις και όλους εμάς και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να σου πω κάτι για το διδακτορικό, ούτε και αυτό το ισοπεδώνουμε. Το διδακτορικό είναι ένας τρόπος ανάπτυξης ενός
ανθρώπου τουλάχιστον στα θέματα εργαλεία έρευνα. Συνεπώς, αν εγώ μπόρεσα τότε να υποστηρίξω με ερευνητικά δεδομένα τη διεκδίκηση του Φαμπύρα, ήταν ακριβώς λόγω του διδακτορικού η μεγάλη έρευνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που προχωρούν στις σπουδές τους αποκτούν περαιτέρω δεξιότητες. Δεν το ούτε αυτόν το αναιρούμε. Ισχύει. Χωρίς να σημαίνει κάτι άλλο. Αυτόν ήταν επιλογή. Θέλεις χρόνο και κόπον και προσήλωση και θυσίες για να ξεκινήσεις και για να τελειώσεις ένα διδακτορικό τίτλο και όλοι όσοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο να αξίζουν συγχαρητήρια για την πολύ σκληρή δουλειά που έχουν κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει διδακτορικό τίτλο χωρίς να κοπιάσει. Αυτό εννοώ. Για το αυτό το τελευταίο δεν ξέρω αν ισχύει. Γιατί υπάρχουν και διδακτορικά που παραγόνται πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, εντάξει, οκ. Υπάρχουν και τα fake. Εντάξει, είναι αλήστρια. Είμαι σίγουρη ότι εσύ δούλεψες σκληρά γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είμαι μαθημένη να δουλεύω σκληρά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το θέατρο. Εγώ συμμετείχα πράγματι σε μια θεατρική ομάδα, να πούμε και ποια είναι αυτή, το θεατρικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου και είχα πρωταγωνιστικό ή συμπρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις εξαιρετικές παραστάσεις του και εκεί στα 34, που ήταν και η χρονιά που έπαιρνα και το διδακτορικό, ξεκίνησαν τα πολύ άσχημα. Είχε διαγνωστεί πιο νωρίς όμως, Μαριάννα, ναι. Από όντως, 23 διαγνώστηκα. Όντως ενορθών του τον που είπα ότι έχει 20 χρόνια που ζεις με την καταπλάση. Ναι, 20 χρόνια. Αφού γιορτάσαμε και τα 20 χρόνια φέτος. Άλλοι γιορτάζουν 20 χρόνια γάμου, εγώ γιορτάζω 20 χρόνια. Δεν ξέρω πιο πιστή γυναίκα, πιο πιστή κόμενο. Λοιπόν, ότι λέω αυτή τη στιγμή για την αποχώρησή μου από τη συγκεκριμένη ομάδα, το ίδιο ήταν και το σενάριο που αφορούσε την επαγγελματική μου πορεία. Λοιπόν, η κινητική αναπηρία που εμφανίστηκε και ήταν ταχεία και επιθετική δεν επέτρεπε να παραμείνω. Αυτό τότε ήταν δεδομένο και για μέναν ήταν Θέκλα ότι αποχωρώ. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος για να παραμείνω και αυτόν το αντιμετώπισα ταυτόχρονα και στον επαγγελματικό μου χώρο. Ότι συζητούσα και διαπραγματευόμουν την αποχώρηση, δεν ένιωθα να υπάρχουν άλλες λύσεις. Αυτό θέλω να το τονίσω γιατί αυτού του τύπου οι καταστάσεις, παρόμοιες έχει πάρα πολλές, δυστυχώς ακόμη απομονώνουν τους ανθρώπους. Ακόμη τους βγάζουμε έξω και τους στέλνουμε σπίτι με τη σύνταξη. Ακόμη δεν σκεφτόμαστε να τους κρατήσουμε κοντά μας για οποιοδήποτε λόγο. Ακόμη θεωρούμε ότι τελείωσαν. Το μήνυμα είναι αυτό. Δεν μπορεί να περπατήσει πλέον, να έρθει, να παίξει στην παράσταση, να εργαστεί στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη εργασία. Τελείωσε, είναι άχρηστη. Ανίκανη, σύνταξη ανικανότητας. Οπότε το πέρασα και εγώ αυτό, το οποίο άκουγα επανειλημμένα από τους ανθρώπους για τουλάχιστον μία δεκαετία και το έζησα και με τον πατέρα μου. Στα 40 του αποχώρησε από την εργασία του, συνταξιοδοτήθηκε εμπρόωρα και έπεσε σε μία πολύ μεγάλη κατάθλιψη. Γιατί τον συνταξιοδότησαν εμπρόωρα? Λόγω της αναπηρίας του που είχε επιδεινωθεί. Ήταν διαφορετική από τις κλίνες της αναπηρίας. Ο πατέρας μου ήταν ανάπηρος της εισβολής. Ναι, είχε τραυματιστεί στον πόλεμο. Ναι. Αναπηρία από τον πόλεμο του 1944. Ναι. Οπότε, επειδή τα έχω ζήσει και τα ξέρω από πρώτο χέρι, όταν συνέβαιναν σε μένα, ένιωθα ότι ζούσα ξανά το ίδιο μαρτύριο. Γιατί αν διαβάσεις και βιβλιογραφία στο διαδίκτυο
γενικότερα το λένε παντού ότι αν διαγνωστεί νωρίς κάποιος άνθρωπος γύρω στα 40 του, που είναι η πιο παραγωγική του ηλικία, τον διαλύει, του αφαιρεί όλες τις δεξιότητες, μπλα 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 μπλα, θα μπορούσα να είμαι και εγώ αυτή. Νομίζω ότι είμαι παρούσα και ενεργή πολίτης για να περάσω ακριβώς αυτό το μήνυμα. Ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί που περιβάλλουν εμένα και ιδίως ο Λούκας Ιωάννου, ο οποίος είναι ο πρώτος που είπε «Θα παίξεις θέατρο». Και λέω και εγώ, τι κουζούλα μου λέει αυτόν το παιδί τώρα, τι τρέλα. Μου λέει, γράψε το σύ, θα κανονίσω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Ο Λούκας, ο οποίος ζει την ασθένεια και την αναπηρία εξ αρχής δίπλα μου, είναι σε επίπεδο που τον ακούνε οι γιατροί πλέον. Δεν έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους στην Κύπρο. Εννοείς ότι επειδή σε αγαπά και είναι συνδεδεμένος μαζί σου, ενδιαφέρεται τόσο πολύ... Νομίζω για... ότι και το μυαλό του που είναι καλλιτεχνικό και ταυτόχρονα επιστημονικό θα μπορούσε να ήταν ένας άριστος γιατρός. Επέλεξε την τέχνη όπως επέλεξα και εγώ τότε στη φιλολογία, αλλά πραγματικά θα μπορούσε να ήταν ένας άριστος. Είναι ενεργός άνθρωπος. Γύρω από την... Είναι κάποιος που είναι, αγαπά έναν ασθενή και είναι ενεργός ώστε να μαθαίνει πράγματα γύρω από την ασθένεια του ασθενού. Ναι, φυσικά θα μπορούσε να το κάνει και για άλλον άνθρωπο όμως. Εντάξει, εσύ είσαι η αγαπημένη του ξαδερφή όπως. Ωραία, ναι. Και τον εμπνέω, συμφωνούμε. Και είναι και ο αγαπημένος δικός μου και με εμπνέει, συμφωνούμε, αλλά θέλω το να παράδειγμα πω... του είναι το παράδειγμα που θέλουμε. Των ανθρώπων που δημιουργούν υποστηρικτικό περιβάλλον για να συνεχίσει ο άλλος αυτόν που αγαπούσε. Γιατί αυτό εγώ το αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο. Αυτόν ακριβώς, όταν έχουμε δικό μας άνθρωπο, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ασθένεια ή μια αναπηρία και τον αγαπούμε και θέλουμε ουσιαστικά να το στηρίξουμε, μαθαίνουμε αρκετά πληροφορίες όσο περισσότερες γίνεται γύρω από τη συνθήκη του και την κατάστασή του και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Κάτι που έπρεπε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που για τους όποιους λόγους είναι αρκετά ευφυής και ερευνητής, ικανός ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει το υποστηρικτικό περιβάλλον στη σκηνή για μένα. Στο πρώτο έργο, στο Δυστοπία ή Παράδεισο, και να πούμε μετά για τους τίτλους, δεν ήμουνα ακόμη τακτική χρήστρια τροχοκαθίσματος. Όχι, δεν ήσουν. Όμως είχα ήδη προβλήματα απομνημόνευσης. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να απομνημονεύσω ολόκληρο κείμενο, παρότι το έγραψα εγώ. Εγώ γράφω και ξεχνώ τι γράφω μετά. Έχω μια έμπνευση, γράφω, και μετά μου θυμίζουν οι άλλοι, δεν γράφω. Αυτό συμβαίνει και σε κόσμο χωρίς καταπλάκα σκηνήσεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι σκέφτηκε αυτό το πλάσμα. Μία οθόνη επάνω στη σκηνή, κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Περνούσαν με μεγάλα τα γράμματα, γιατί επίσης είπαμε για την οπτική αναπηρία. Κανείς δεν κατάλαβε ότι εγώ τα διάβαζα και τα έλεγα, γιατί ναι, μπορώ να το κάνω αυτό, να κλέβω κείμενο και να το λέω ως να το θυμάμαι. Και δεν είμαι σίγουρη από όλον αυτόν τον κόσμο που είδαν την παράσταση ότι περισσότερον του 5% αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα ενός μαύρου κουτιού στο τέρμα της σκηνής. Και αυτό γιατί ο Λούκας ως ευρηματικός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι τη συγκεκριμένη περίοδο αυτό χρειαζόμουν. Και πάμε στο δεύτερο έργο που είναι αυτόν της 1ης του Οκτώβρη. Επειδή είναι καλλιτέχνης πραγματικά και επειδή χρησιμοποιεί την αναπηρία για να εύρει και να εφεύρει και ο ίδιος καλλιτεχνικούς τρόπους καινούριους, η παράσταση είναι όλη ηχογραφημένη.
Δεν εκφέρω εγώ κανέναν λόγο. Εγώ καλούμαι να ταυτιστώ με το κείμενο που ακούω και χρησιμοποιώ τροχοκάθισμα, γιατί αυτή είναι η κατάσταση της αναπηρίας τώρα. Είμαι συχνή χρήστρια τροχοκαθίσματος, δεν βγαίνω από την πόρτα χωρίς αυτό. Και επίσης κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα που δεν θα μπορούσα να κάνω μονόλογο 50 λεπτά. Πες μου, Μαριάννα, από πότε ξεκίνησες να είσαι τακτική χρήστρια? Γιατί θυμάμαι στην εκπομπή όταν είχες έρθει την τελευταία φορά να είσαι χωρίς τροχοκάθισμα. Το 19. Ναι, είναι ταχεία η αλήθεια. Είναι η... Δεν είχες τροχοκάθισμα. Το είχα, αλλά δεν ήμουν τακτική. Μπορούσα να κινούμαι και με το τετράτροχο έξω από το σπίτι. Συνεχίζω τον ίδιο αγώνα για εκείνα τα 3-5 λεπτά με το τετράτροχο βοήθημα στο σπίτι να περπατάω. Δεν είναι οι συνθήκες καλύτερες για να έχω σταθερότητα σε αυτό το στοίχημα, δυστυχώς. Επειδή μεγαλώνω και επειδή αντιμετωπίζω και πολλά προβλήματα παρεμφερή που προκαλεί νόσος και τα λοιπά, από το σπίτι βγαίνω μόνο με τροχοκάθισμα πλέον. Το μεγάλο στοίχημα είναι πάντοτε να μην το έχω στο σπίτι. Δεν θες να το χρησιμοποιείς μέσα στο σπίτι, δεν είναι. Ναι, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι στο σπίτι θα πρέπει να έχω άνθρωπο, δεύτερον, και είναι κάτι που απεύχομαι σε μένα. Χωρίς να δαιμονοποιώ την ίδια κατάσταση σε άλλους ανθρώπους. Ξέρω πολλούς που είναι ανάγκη και αν χρειαστεί θα το κάνω και εγώ, αλλά όσο μπορώ να διαχειριστώ ναι, την κατάσταση μόνη μου, θέλω να το κάνω μέχρι τέλους. Εντάξει, θα μπορούσαμε τώρα να πάμε και σε έναν άλλο θέμα για τις γυναίκες που έχουν επιλέξει να είναι μόνες προπολού και ασχέτως αναπηρίες, αλλά αυτό νομίζω είναι για άλλη εκπομπή. Για άλλη εκπομπή. Ή που έχει επιλέξει ζωή για αυτές. Ή τρέχουν. Πάντοτε ήταν επιλογή μου αυτό. Όχι, μπορώ να σε καταλάβω πολύ καλά. Δηλαδή, για μένα θα ήταν πολύ κουραστικό ψυχικά να υπάρχει κάποιον μέσα στο σπίτι στη συνέχεια. Θα με κούραζε ψυχικά και συναισθηματικά να έχω φροντίστρια αν ή φροντιστή στο σπίτι. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, μιλάμε και πονάω το στομάχι μου μόνο στην ιδέα. Ναι. Άρα, το κείμενο το δεύτερο λοιπόν επανέρχομαι στο Dystopia Inferno. Αποτυπώνει την σχέση αυτής της γυναίκας με τον φροντιστή της. Δεν θα δείτε φροντιστή πάνω στη σκηνή. Δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα για να μην χαλάσουμε και την αγωνία. Όμως υπάρχει ένας συνεχής διάλογος με τον φροντιστή, ο οποίος όταν φύγεις από την παράσταση είμαι σίγουρη ότι θα αντιληφθείς ότι δεν είναι μόνο φροντιστής. Και εδώ περνάμε και στο θέμα εξαρτητικής σχέσης με τους φροντιστές, προβολής άλλων συναισθημάτων επάνω τους. Τα ξέρω αυτά. Ξέρω. Έζησα με φροντιστή ταξίδι στο εξωτερικό και ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό το σύμπλεγμα συναισθημάτων. Οπότε, αν θέλεις λοιπόν να πούμε λίγο για το μήνυμα ξανά. Το μήνυμα είναι ότι όταν έχουμε εμπνευσμένους ανθρώπους που δημιουργούν τις κατάλληλες, απαραίτητες συνθήκες για να συνεχίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία την ζωή τους χωρίς να τους στέλνουμε σπίτι και στην κατάθλιψη, γιατί είναι πακέτο τα δύο, μπορούμε. Φτάνει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός γενικότερα ανθρώπων εμπνευσμένων. Στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς, έχουμε μηχανισμούς επιδομάτων. Δίνουμε το επίδομα φροντίδας στους ανθρώπους και κόψετε το κεφάλι σας. Αν βρείτε, αν δεν βρείτε φροντιστή, φροντίστρια και τα λοιπά, που δεν θα βρείτε με τα συγκεκριμένα επιδόματα, θα βρείτε οικιακή βοηθό που θα ταλαιπωρείτε και αυτή και στο τέλος η σχέση θα καταλήξει σε ασυνεννοησία και παντελή αποτυχία, κάντε το. Το έχω πει επανειλημμένα, δεν θα έπρεπε αυτό το άγχος να μετακινείται από το κράτος στον άνθρωπο. Με την αναπηρία, έχει για δύο προβλήματα να αντιμετωπίσει, δεν χρειάζεται να ψάχνει και τον ειδικό. Έχουμε ειδικούς όμως, διότι στην Κύπρο
των γιατρών των 50 τελικά και όχι 9. 50 έμαθα οι γιατροί χωρίς πραγματική ιδιότητα επαγγελματική που πληρώνονταν ως γιατροί και παρήχαν υπηρεσίες. Και ο καθένας μπορεί να εμφανιστεί ως φροντιστής και να σου πει θέλω και τόσα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, Θέκλα. Θέλω να πω ότι αυτό το κράτος δεν αντιλαμβάνεται την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με αυτοάνωσες, νευρολογικές, με σπάνιες ασθένειες. Και αν κάποιος καθίσει και μελετήσει τα δεδομένα της Ευρώπης, οι αυξήσεις, οι αιτήσιες είναι ραγδαίες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν είμαι σε θέση να εκφέρω λόγων, αλλά ξέρω ότι αυξάνονται οι άνθρωποι αυτοί. Άρα μεθαύριο που θα έχουμε κοινωνίες γυρασμένες, που το γύρας επιφέρει και αναπηρίες. Και με ανθρώπους που εκ γενετής κουβαλούν αυτόν, τι θα κάνουμε. Δεν προνοούμε. Δεν υπάρχει ουσιαστική κοινωνική πρόνοια. Ουσιαστική το κράτος. Θέλω να σε ρωτούσα πριν να διακόψουμε. Ναι. Ήταν για τους τίτλους «Δυστοπία El Paradiso» και «Δυστοπία El Inferno». Θέλω να μας τους εξηγήσεις, να μας εξηγήσεις τους τίτλους των δύο παραστάσεων και όπως είπες, δεν πρόλαβε να γραφτεί στη βιντεοσκόπηση, είπες ότι υπάρχει και μια τρίτη δυστοπία στα σκαριά. Ναι, το Πουργατόριο. Λοιπόν, οι τρεις τίτλοι είναι η τριλογία του Ντάντι, η αναφορά είναι στο Ντάντι, λόγω των αναγνωσμάτων των σπουδών μου τότε, των αγαπημένων αναγνωσμάτων. Σε καμιά περίπτωση δεν καλούμαστε να συγκρίνουμε μεγέθη. Απλώς κάνω παραπομπή στο έργο του Ντάντι με αυτούς τους τίτλους, γιατί είναι και τριλογία και τα δικά μου κείμενα, δηλαδή έχουν μια συγγένεια, δεν θα το πω συνέχεια ή αλλού τύπου εξάρτηση το έναν από το άλλο. Είναι τρία ξεχωριστά κείμενα, αλλά ας πούμε ότι το κοινό τους θέμα είναι η αναπηρία. Το δυστοπία προέρχεται από την διδακτορική μου διατριβή και είναι η βασικότερη έννοια που διαχειρίστηκα στη διδακτορική μου διατριβή για τις καταστάσεις των ηρώων στην ποίηση της Κρήτης, της αναγέννησης και της ευρύτερης ποιμενικής ποίησης. Η δυστοπία είναι μια κατάσταση όπως ακριβώς αυτή που ζούμε τώρα, γι' αυτό επανήλθε ο όρος με την πανδημία και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη που προηγηθήκαμε. Περιγράφει μια κατάσταση δυσμενή, άσχημη, σκοτεινή, τρομακτική από όλες τις απόψεις και αυτή είναι ίσως μια πρώτη αρχική μου πρόσληψη της κατάστασης που ήδη ζω. Δεν θα το αρνηθώ. Και τρόμαξα με την αναπηρία και την εξέλιξη της ασθένειας και φοβήθηκα και τα είδα όλα μαύρα και τα είδα όλα σκοτεινά και το μέλλον μου μαζί και τα όνειρά μου μαζί και τις ελπίδες μου και την αγάπη μου για τη ζωή, τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Οπότε ο τίτλος, ο βασικός, πηγάζει από αυτό το συναίσθημα. Το τρίτο έργο που είναι το Πουργατόριο, το Καθαρτήριο, νομίζω θα είμαι σε θέση να αποβάλω παντελώς το συναίσθημα αυτό, γιατί θα είναι και καθαρτήριο. Το Il Paradiso, το πρώτο έργο, ο Παράδεισος, ήταν η αφήγηση της προσωπικής μου ιστορίας με τη διάγνωση μέχρι και την εξέλιξη της αναπηρίας, αλλά μέσα σε όρους ιδυλιακούς, μέσα σε όρους βουκολικούς, μέσα σε όρους ενός παραδοσιακού περιβάλλοντος που μπορεί να περιβάλλει οποιαδήποτε ανθρώπινη κατάσταση μέχρι να έρθει η καταστροφή σε εισαγωγικά της αναπηρίας ή της ασθένειας. Δηλαδή εκείνον όπως το βλέπω εκ των υστέρων θα μπορούσε να είναι μια γενικότερη μεταφορά για την ψευδέστηση που έχουμε, για την όμορφη, υπέροχη ζωή που ζούμε,
όπου όλα είναι τέλεια, οικονομικά, κοινωνικά, προσωπικά, οικογενειακά και στο τέλος αποκαλύπτεται η ψευδής συνθήκη, το ψέμα που υπάρχει πίσω από τέτοιου τύπου βεβαιώσεις. Νομίζω κάτι τέτοιο είναι το πρώτο, η αποκάλυψη της πραγματικής ουσίας των πραγμάτων. Το δεύτερο, η κόλαση επίσης είναι προβολή συναισθήματος δικού μου και φαντάζομαι και πολλών συνανθρώπων μου, γιατί μιλώ με τους ανθρώπους και ξέρω και μαθαίνω ιστορίες για τη σχέση με φροντιστές, όταν αυτοί οι φροντιστές δεν είναι επαγγελματίες. Όταν είναι αυτοαποκαλούμενοι φροντιστές, όταν είναι κακοποιητές, όταν είναι τυχάρπαστοι, όταν είναι, και στο λέω, το έχω ζήσει. Έχω ζήσει το πώς μπορεί ένας φροντιστής να σε κακοποιήσει, ακόμα και όταν δεν σέβεται την επιθυμία σου, το τροχοκάθισμα να σταματήσει γιατί θέλεις να πάρεις αυτό το πράγμα. Ακόμα και αυτόν είναι κακοποίηση. Βεβαίως είναι. Ακριβώς. Είπαμε όμως ότι τα έργα πάντοτε ανεβαίνουν και σε έναν άλλον επίπεδο, οπότε αυτό θα το καταλάβεις όταν παρακολουθήσεις την παράσταση για το τι μπορεί να είναι τελικά ο συγκεκριμένος φροντιστής που είναι για την ηρωίδα πάρα πολλά πράγματα. Το τρίτο, το καθαρτήριο, αν μου επιτρέψει ο Λούκας, θα έχει στοιχεία μαύρης κωμωδίας, δεν ξέρουμε ακόμη αν θα μου επιτρέψει. Θέλω πάρα πολύ να διακομωδήσω πάρα πολλές καταστάσεις που έχω ζήσει στην πορεία αυτήν την ακτιβιστική και τους αξίζει να τις διακομωδήσω. Τους αξίζει για την έλλειψη γνώσης, ενσυναίσθησης, για το γεγονός ότι έχω αντιμετωπίσει αχυράνθρωπους πάρα πολλούς. Και θα ήθελα να καταγράψω όλον αυτόν το κομμάτι που μπορεί να αγγίζει τα όρια της μαύρης κωμωδίας. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Να πηγαίνω στο ιατροσυμβούλιο γυναίκα με πολλαπλή σκλήρυνση, προχωρημένο επίπεδο, εξελίξιμη. Πόσο κοντά στο νου είναι όταν σου λέω ότι όταν είμαι καλά μπορώ να κάνω τα λίγα βηματάκια στο σπίτι μου για να είμαι καλά. Όταν δεν είμαι καλά, χρειάζομαι να με κουβαλούν και μέσα στο σπίτι μου. Είσαι και νευρολόγος. Δεν γίνεται να μην το χωράει το μυαλό σου και να πηγαίνω την πρώτη φορά με το βοήθημα, επειδή 10 μέτρα απόσταση έπρεπε να περπατήσω όλα καλά. Τη δεύτερη, επειδή μου διαλυμένη με τροχοκάθισμα και με ηρωνία να γυρνάει να μου λέει «Τι συνέβη και κυρία Παφίτη τώρα?» Σαν να υπονοούσαν ότι πήγες επίτηδες με το τροχοκάθισμα για να κάνεις επίκληση στο συνέστημα. Σαν να υπονοούσε. Γι' αυτόν τον άνθρωπο τον πληρώνω εγώ. Είμαι πολίτης αυτού του τόπου. Δηλαδή, γεμίσαμε κακοποιητικούς ανθρώπους. Ζούμε ανάμεσά τους, Μαριάννα. Είναι περισσότεροι από εμάς, Τέκλα. Ζούν ανάμεσά μας, ζούμε ανάμεσά τους. Εγώ δεν θέλω να ζω ανάμεσά τους, αλλά δυστυχώς έχω να κάνω μαζί τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω όλους στη σκηνή. Οπότε αν συμφωνήσει ο Λούκας, κάτι τέτοιο θα είναι το τελευταίο. Γιατί να μην πει. Δεν ξέρω, θα μας πει. Πάντως, δεν μου αρέσουν οι κομμωδίες. Εμένα μου αρέσουν και ειδικά οι μαύρες. Μπράβο και εμένα. Γουστάρω πολύ. Εγώ έχω έναν όραμα. Να ξαναπαίξω τη Λυσιστράτη με άλλους όρους. Μου το έχεις πει ξανά αυτόν και είμαι μαζί σου. Μπράβο. Τώρα όλοι βλέπουν στην οθόνη τους ξανά. Μπορείτε να δείτε την τώρα να το ξαναβάλω. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση για την παράσταση. Θα είμαι και εγώ εκεί το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 η ώρα 8.30 στο Θέατρο Δέντρο στη Λευκωσία, στην οδό Ενότητος 44, είναι στη βιομηχανική του Σοπάς. Η παράσταση «Δυστοπία Ινφέρνο»,
της Μαριάννας Παφίτη σε σκηνοθεσία Λουκά Ιωάννου. Θέλω να πω και για τη μουσική, για τον Ιωάννη Σχιζάν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Ξέρεις, Θέκλα, οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες δεν ασκούν την τέχνη τους στην Κύπρο. Και τα δύο παιδιά, και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, δεν βιοπορίζονται από την τέχνη. Επιλέγουν να κάνουν τέχνη μόνο όταν αισθάνονται ότι οι συνθήκες είναι αυτές που θέλουν. Βιοπορίζονται με άλλον τρόπο και καλά κάνουν για να μπορούν να διατηρούν την υψηλή στάθμη που έχουν για το τι σημαίνει τέχνη και έργο τέχνης. Και ο Ιωάννης σε αυτόν το έργο έχει γράψει καταπληκτική μουσική, είναι των κλασικών σπουδών μουσικής, είναι και ο ίδιος ερμηνευτής και ακούμε αυτήν την υπέροχη συγκλονιστική φωνή του, έκανε εξαιρετική δουλειά και επίσης σημαντική είναι η προσφορά του Χρήστου μου του Κρασίδη σε αυτόν το έργο, ο οποίος είχε όλην αυτήν την τεράστια ανυπομονή να καταγράψει την δική μου ερμηνεία και πίστεψε με, Θέκλα μου, δεν ήταν εύκολο ούτε μετά το να κάνει να καθίσει να φτιάξει έναν ενιαίο σύνολο κειμενικό, δεν ήταν εύκολο, διότι φυσικά όμως να πούμε ότι ο Χρήστος έχει το Veraman Studio που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες και μαθήματα για αυτά τα ζητήματα. Ναι, 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 βέβαια. Και μουσικά και έχει και στούντιο ηχογράφησης επαγγελματικών, το Veraman Studio. Λοιπόν, εγώ θα έρθω, θα είμαι εκεί. Θα σε περιμένουμε. Γίνεται να έρθει και ο Λάκη μέσα ή θα τον αφήσω στο αυτοκίνητο? Τώρα αυτό είναι δύσκολο νερό, Κινά. Εάν εμπνευστεί και θέλει να έρθει στη σκηνή πάνω μαζί μου, τι θα κάνουμε? Όχι, δεν εμπνέεται. Θα καθείτε δίπλα μου. Δεν καλεί να συνομιλήσει μαζί μου, δεν έχει πρόβλημα. Αν είμαστε ανοιχτοί ως άνθρωποι στην νεόφυτος. Όχι, θέλω να σου πω γι' αυτό. Είναι προσδέχτη όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία. Ακόμη και αυτοί που επικοινωνούν με κραυγή δεν μας ενοχλούν εμάς αυτά. Είναι αποδεχτοί όλοι οι άνθρωποι. Οπότε είναι αποδεχτός και ο Λάκης. Ο Λάκη που είναι πλάσμα, δεν είναι άνθρωπος. Όχι, εννοούσα και ο Λάκης το σκυλάκι, ναι. Να ναι. Ρωτήσουμε το θέατρο μόνο αν μας έρθει. Επάνω μου, δεν έχει πρόβλημα. Θα είναι αργά το βράδυ, όπου θα έχει τροσιά. Μπορεί να παραμείνει 50 λεπτά στο αυτοκίνητο με ανοιχτά τα παράθυρα. Παραμένει πολλές φορές. Λοιπόν, απαραίτητη κράτηση θέσεων, παρόλο που η είσοδος είναι ελεύθερη. Ξαναλέω. Ακριβώς γι' αυτό είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Διότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Και γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη? Δεν βιοποριζόμαστε εμείς από αυτόν. Η ομάδα αυτή προσφέρει σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής και δεν ξέρω τι άλλης κατάστασης, υγείας, αναπηρίας, μπλα μπλα μπλα. Είναι ανοιχτά όλα για τον κόσμο. Μάλιστα. Τα τηλέφωνα για την κράτηση είναι το 99-58-23-87 και το 97-79-31-88. Φαντάζομαι, Μαριάννα, κιόλας αν επικοινωνήσουν κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να έχουν κάποια περαιτέρω βοήθεια. Βεβαίως. Αυτό είναι βασική αρχή της Νεόφυτος. Το εφαρμόσαμε ήδη από την ημέρα της ανακοίνωσής μας ότι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται, δεν έχουν αναπηρία, μπορεί να είναι άλλος ο λόγος, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ρωτάμε. Που δυσκολεύονται να έρθουν ή έρχονται από μακριά ή δεν έχουν κάποιον να τους φέρει, δεν έχουν πρόσβαση σε βοήθεια. Έναν τηλέφωνο, τι ακριβώς χρειάζονται και θα το διευθετήσουμε. Μάλιστα, πολύ καλή επιτυχία, εύχομαι για την παράσταση. Επίσης, εύχομαι περαστικά, γιατί όταν αρχίσαμε να μιλάμε, προτού να πείτε σκουπίσουμε, μου είπες ότι είναι χαμηλές οι ανοσοσφαιρίνες σου, άρα θα χρειαστεί να νοσηλευτείς πάλι. Σιδερένια. Εύχομαι η νοσηλεία να είναι σύντομη και αποτελεσματική, να μην ταλαιπωρηθείς ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ελπίζω να είναι σύντομη. Συνήθισα πλέον, είναι ρουτίνα ζωής αυτό. Τη μια φορά είμαι μέσα για νοσοσφαιρίνες και την άλλη για κορτιζόνη και συνεχίζει το πράγμα. Είσαι μια γονίστρια, είσαι μια δύναμη. Είσαι ένα power που λένε στα αγγλικά. Είμαι αυτή που είμαι, Θέκλα, με όλα τα καλά και τα κακά μου.
Αν πιάνουν τα 5G μου στην παράσταση, θα την κάνω live streaming από το κανάλι. Για όλους τους φίλους που είναι στην Ελλάδα και θα θέλουν να τη δουν. Βεβαίως. Θα παθαίρω μαζί μου το selfie stick. Μπορώ να το κρατώ ίσια το κινητό μου. Εάν πιάνει το κινητό μου καλό Wi-Fi, θα την κάνω live stream την παράσταση. Αλλά και σε τέτοια περίπτωση που έχουμε πρόβλημα, να ξέρεις ότι θα κινηματογραφηθεί, οπότε είναι στη διάθεσή σου το έργο για να το προβάλλεις σε περίπτωση τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σου στέλνω την αγάπη μου, Μαριάννα, και αν τυχόν τον Dystopian Paradiso υπάρχει σε βιντεοσκοπημένη μορφή και είναι εντάξει μαζί σου, μπορούμε να το ανεβάσουμε στο κανάλι μου. Βεβαίως. Αν γίνεται. Θα κινηματογραφηθεί την προηγούμενη που θα κάνουμε την πρόβα generale. Κάνω και πρόβα, δεν με φτάνουν όλα τα άλλα. Μιλάω για το Ελπαρατήσο, την προηγούμενη παράσταση. Α, η προηγούμενη παράσταση. Δεν έχουμε καλή κινηματογράφηση, αλλά Λούκα, μας ακούς? Πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Εντάξει. Σε φιλό. Ήδη στο κανάλι υπάρχει μια άλλη παράσταση που έχεις κάνει σε live streaming. Ιστορίες αναπηρίας που θα ανέβουν και πάλι 26 Οκτωβρίου και αυτές εμπλουτίζονται γιατί είναι έργο εν πρόοδο. Πληθαίνουν οι ιστορίες αναπηρίας που έρχονται στα αυτιά μου ή που ζω εγώ η ίδια. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο όλα τα links με τα βίντεο στο κανάλι μας που ήταν ξανά η Μαριάννα καλεσμένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή Μαριάννα μου, και πολύ καλή επιτυχία στην παράσταση. Ευχαριστώ πολύ, Θεκλά μου, να σε καλά. Και εσύ να σε ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ.